Η Λουίζ. Η Γιωάννα. Και ο Μίστερ Ζόγκ. Και τι μπορείτε να κερδίσετε? Ιταλικά έπιπλα κουζίνας Sic Italia, μοναδικού design και ποιότητας από την εταιρεία Κοτσόβολος. Από την Τεβελάς, υπερσύγχρονες οικιακές συσκευές. Ψιλιοκαταψύκτες Liebherr, No Frost, υψηλής τεχνολογίας. Τηλεόρασης Northmende Prestige με ρυθμιζόμενη οπτική γωνία από το τηλεκόντρο. Υποδεχτείτε τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Γεια και χαρά σας. Γεια σας, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στο Μεγάλο Μπαζάρι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια και χαρά σας, αγαπημένοι τηλεθεατές. Ξεκινάει αυτή τη στιγμή το Μεγάλο Μπαζάρι στο Μεγάλο Καναλί. Μία ώρα απόδραση από την καθημερινότητα. Και είναι μια ερώτηση που αφορά όλους εσάς που ήρθατε. Θέλετε να το ζήσουμε με το σκεπάλος, ναι ή όχι? Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκίνησε μόλις τώρα το παιχνίδι. Θα παίξουμε το παιχνίδι με τα παπάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 4, 14. Τόσο και εγώ. Έπρεπε να επικυρώσω, να μετρήσω. 14 παπάκια ζητούν η Άννα. Άννα, για να δούμε πώς θα κατέβεις. Μπορώ να σε... Από εκεί, γύρω-γύρω. Έρχεται η Άννα για τα παπάκια. Εγώ εξηγώ μέχρι να εμφανιστεί η Άννα τη διαδικασία του παιχνιδιού. Καλώς την Άννα. Μεγάλη διαδρομή, αλλά πολλά τα κέρδια εδώ. Καλώς την Ανούλα μου. Πάρε το μικρόφωνο εδώ, το μικρόφωνο. 14 παπάκια εδώ διατεταγμένα, λες και πρόκειται να δουν τηλεόραση κάθονται. Φοβερό πράγμα. Είναι έτοιμα να δουν το Μεγάλο Μπαζάρι. 14 παπάκια τα οποία αναγράφουν ποσά. Ξέρεις που τα αναγράφουν μέσα στο στόμα του. Θα του βγάλουμε τη γλώσσα εκεί, θα κάνουμε εξέταση αμυγδαλών και θα βλέπουμε τα ποσά. Έχουν ποσά 14, όχι τα 14, τα 12. Τα δύο έχουν ζόγκ, εκεί σταματά. Αναθρήσουμε όμως τα 12 ποσά, φτάνουμε στις 250.000. Εγώ, αν από σένα θέλω να μου πάρεις τόσα παπάκια που να μην φτάσεις στις 250.000 δραχμές, που είναι το maximum, να φτάσεις στις 200. Αν τότε το καταφέρεις, χωρίς να πέσεις σε ζώνη, Άννα, θα έχεις κερδίσει το περιεχόμενο της κουρτίνας θέλα. Να ανοίξει, Άννα, να δούμε όλοι τι κερδίζει η Άννα. Σε περιμένουν προϊόντα Gold Star από την Τεβελάς. Αυτό είναι. Δίπορ το ψυγείο No Frost της Gold Star. 400.000 δραχμές για την Άννα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Βεβαίως παίζουν και τα 14. Κάποια σου είναι πιο κοντινά. Είναι τυχαία. Έτσι έχουν κατανεμηθεί στο χώρο τυχαία. Πάρε εσύ, έχεις ένα τρόπο δικό σου περίεργο. Και με το δικό σου τρόπο λοιπόν θα παίξουμε το παιχνίδι. Αυτό το παπάκι γράφει 10.000 δραχμές. Ξεκινήσαμε. 10.000 δραχμές, Άννα. Πολύ καλά. Συνεχίζουμε. Φέρνε πάπιες. 10 και 20, 30. Έχουμε δρόμο πολύ ακόμα. 30.000 δραχμές. 30. Έχει φωνή αυτό το παπάκι. Για να δούμε. 30 και 20 και φωνή. Έχει 20 εκεί. 50. Το 1 τέταρτο του δρόμου έχουμε διανύσει. Στις 200 θέλω. 50 και 30-80, το ωραιότερο. Μπράβο, αυτό κάνει και τούμπες ήδη. Όπα. 80.000 δραχμές είμαστε. Έλα χωρίς ζόγκ να φτάσουμε στις 200. 80 και 30, 110, περάσαμε τη μέση. Κράτω αυτό. Είμαστε στις 110. Δεν θέλω εμπόδια, θέλω να φτάσουμε άνευ εμποδίων στα 200. 110 και 10, 120. Είναι λίγο ανεβή, είναι λίγο ανάγωγα, μας βγάζουν τη γλώσσα τους, αλλά 120.000, αν φτάσουμε στις 200, θα μας δώσουν και μισό εκατομμύριο από την Gold Star. 120, 120 και 10, 130, θα μας βγάλει την ψυχή. 130, συνέχισα με τον τρόπο σου. 130 έχουν μείνει, 2, 4, 6, 7, 2 είναι ζόγκ, τα υπόλοιπα 5 παίζουν. 130 και ζόγκ, μείναμε στις 130.000 δραχμές. Τι να κάνουμε, 130.000 δραχμές δεν είναι και λίγα. Και κάνω μια καταμέτρηση 130.000 δραχμών εδώ μπροστά σε όλο τον κόσμο. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, σηκώνει μου την άλλη. Και το παζάρι συνεχίζεται γιατί έχεις 130.000 δραχμές, έχεις όμως και τη δυνατότητα να πάρεις την κουρτίνα 2. Και σε ρωτάω, θέλεις τις 130.000 δραχμές ή την κουρτίνα 2? Φωνή, τι. Τα λεφτά, την κουρτίνα, τα λεφτά. Η επιλογή ανήκει σε σένα. Τι θέλεις εσύ?
Στην κουρτίνα. Θες την κουρτίνα, δώσ' μου τις 130. Θέλεις την κουρτίνα, παίρνεις, σου ανοίξω όμως την κουρτίνα 2, εγώ σου προσφέρω και την κουρτίνα 3. Εκείνη τη βιτρίνα 3. Τι θέλεις, την κουρτίνα ή τη βιτρίνα, τη 2 ή τη 3. Την 3 θέλεις. Είπε την 3. Να ανοίξουμε τη 2 να δούμε τι έχασες. Ανοίγει η 2. Έχασες τα παπούτσια, τα φωτιστικά παπούτσια του κυρίου Ζόν. Πάρα πολύ καλή επιλογή. Αυτή η αλλαγή της κουρτίνας με τη βιτρίνα, η αλλαγή της κουρτίνας με την κουρτίνα, εν πάση περιπτώσει το 2 εναντίον του 3, το 3 εναντίον του 2, ήταν πάρα πολύ εύστοχο γιατί απέφυγε στο ζόγκ. Έχεις λοιπόν την βιτρίνα 3. Να ανοίξει η βιτρίνα 3, έχει το δώρο της Άννας. Έχεις κερδίσει μικροσυσκευές Κρουπς. Πάρα πολύ καλό. Μία κοπτική μικροσυσκευή Κρουπς. Μπράβο, Λούλα! 250.000 δραχμές. Αν πούμε ότι έχασες το παιχνίδι με τα παπάκια, ήταν η καλύτερη επιλογή, 250.000 δραχμές από την Κρουπς. Ευχαριστημένη. Εγώ να δεις και εμείς σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, συνέχεια στο μεγάλο παζάρι. Θα παίξουμε το παιχνίδι με τη μηχανή του χρήματος. Γουρούνι είχαμε, έφαγε πολύ, πολλά πετοχίλια και έσκασε, αυτό είναι. Έσκασε εδώ, το κάναμε εργαλείο εδώ πέρα. Όπως τα 5.000, τα θυμάστε τα κανονικά 5.000. Τώρα είναι πληθωριστικά αυτά. Μπορεί να μειώνεται η τιμή τους, μεγαλύνει το σχήμα τους. Αριστούργημα, 5.000 ελληνικό. Φοβερό, ένα χειροκρότημα στο νομισμό μας. Παίξτρια. Την Κατερίνα, να η Κατερίνα, ένα χειροκρότημα. Την Κατερίνα. Κατερίνα μου, εδώ να σου εξηγήσω το παιχνίδι και μετά θα πάρουμε τις θέσεις μας. Να σου εξηγήσω τι γίνεται. Τρεις προσπάθειες είναι το παιχνίδι με τη μηχανή του χρήματος. Δηλαδή θα τραβάς, θα σταματήσεις εκεί που πιστεύεις ότι πρέπει να σταματήσεις. Τι εννοώ, εκεί μας βλέπουν, ε. Γιατί τώρα, ναι, μας βλέπει και η οικογένεια τώρα. Έχεις έρθει μόνη σου ή με την οικογένεια? Μόνη σου. Τώρα σου βλέπει η οικογένεια. Λοιπόν, θα τραβάς εσύ και όπου πιστέψεις ότι είναι καλά τα πράγματα, σταματάς. Διότι βεβαίως βγαίνουν 5.000, αλλά κάποια στιγμή αναγράφεται ζόγκ. Εκεί χάνεις την προσπάθεια. Δεν ξέρουμε πού είναι το ζόγκ, έτσι. Αν τραβήξεις ένα 5.000 και έχεις στο τέλος το ζόγκ, αυτό που έχεις τραβήξει παίρνει και το ζόγκ, άρα χάνεις. Θα σταματάς έγκαιρα. Τρεις φορές η προσπάθεια και μετά βλέπουμε. Τι είπες, πώς μου το πες. Να βάλει το χέρι, όχι ο Θεός, εσύ να το βάλεις. Εντάξει, ας το Θεό, τόσο πολύ άσχολος, ασχολείται και με το μεγάλο παζάρι και με το μηχάνημα του με τα χρήματα. Λοιπόν, εκεί διακριτικά για να βλέπουν άπαντες, από εκεί και θα τραβάς. Έχουμε 5. Το έχουμε αυτό, έλα μην αναστενάει στα 5. Άρα έχουμε 10. Πάμε στα 15, όταν βγαίνει το έχεις πάρει. Πάμε 20. Πάμε 25. Πάμε 30, όπου θα σταματάς. 35, η καρδιά σου είναι μια χαρά. Πάμε 40, έλα. 45, 50, γλυκάτσκε. Στα 50 σταματάς. Να το είχε ζόγκ, μην μου το βάζεις μέσα, το έχεις βγάλει. 50, άρα τίποτα. Αν σταματάει στο 45, αυτό είναι ψεύτικα, αλλά αυτά που δίνουμε είναι κανονικά, αυτό είναι η διαφορά. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε τη δεύτερη προσπάθεια που εύχομαι να είναι πιο πετυχημένη. Το χεράκι, όχι αχ, 5.000. Μετά από ζόγκ δεν βάζουμε ζόγκ, οπότε είναι 5. Τώρα μπορούμε να βάλουμε 10. 15, δεν βάζουμε, 20. Έλα Κατερίνα, 30, 35, 40, 45, 50, σ' άρεσε, 55, ναι, πού σταματάς, 60, εδώ. Σταματάω εδώ. Σταματάς εδώ, για να δούμε, κάνε λίγο έτσι Κατερίνα που ήταν το ζόγκ. 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, στις 150, ενώ εσύ πήρες 60.000 δραχμές, πάμε την τρίτη προσπάθεια. Γρήγορα, φύγαμε. Είμαστε λοιπόν 60. 5 όμως τώρα. 10. Έλα 15. Έλα 20 τώρα που γυρίζει. Δεν γυρίζει, βγαίνει. 25. Έσφιξε. Στις 25 σταματάς. Δεν παίρνεις αυτό, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Έσφιξε τώρα τι, το έχεις τραβήξει. 30, 60, 60.000 δραχμές. 60.000 δραχμές, Κατερίνα. Και βγήκε. Λοιπόν, 60.000 δραχμές. Όμως έχουμε μέλλον. Θες τις 60.000 δραχμές. Μήπως θέλεις το κουτί Δέλτα, κοίτα το εκεί, και αν θέλεις να κοιτάξεις, υπάρχει και το κουτί Α. Και σε ρωτάω, 60 που έχεις κερδίσει, το Δέλτα ή το Α. 60 Α ή Δέλτα. Ας σας ακούω. Το Α. Το Δέλτα. Σε 60 κανένας. Λέγε.
Θες τις 60. Κρατάς λοιπόν 60.000 δραχμές και να ανοίξουμε το Δέλτα που ξεκινήσαμε πρώτα να δούμε τι έχεις χάσει. Έχασες ένα στερεοφωνικό συγκρότημα Technics. Στερεοφωνικός τηλεχειριζόμενος ραδιονησιητής 2x40W. Ψηφιακός δέκτης Quaz με 24 προεπιλογές σταθμών και τέλος προγραμματιζόμενο Compact Disc Player. Από την Technics ήταν δώρα 160.000 δραχμών. Πάνε για 160.000 δραχμές για να δούμε τώρα τι έχασες από το κουτί Α να ανοίξει. Έχασες μία εντυχιζόμενη κουζίνα Teka. Από την πολυεθνική εταιρεία Teka, μία εντυχιζόμενη κουζίνα, ένα πλατό εστιών και μία βάση με ντουλάπι και πάγκο. Από την Teka ήταν δώρο 260.000 δραχμών. Πω, τι έχασες. Και τα δύο δώρα ήταν πολύ μεγάλα για να πάρεις 60.000 δραχμές. Να μην πάρω το ζώο. Αυτό φοβήθηκε. Αυτό φοβήθηκε. Έλα όμως που δεν είχε, ό,τι ζώο το είχαμε βάλει εδώ. Ζώνε, εκεί άσε με πίσαν τα ζώα. Αυτά, Κατερίνα και εμένα, και λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ όλοι, εδώ επάνω. Και κοιτάζουμε το καινούργιο σκηνικό, όπως φαίνεται. Σας αρέσει? Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια. Έχουμε μπλεχτεί τώρα. Λέω κουτί και είναι βιτρίνα. Λέω βιτρίνα και είναι σπίτι. Γκαράζ, έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα. Κατάλαβες. Έγινε για να μπερδεύει, αλλά νομίζω ότι είναι αισθητικό. Αλλάξαν πολλά πράγματα, όπως άλλαξε η διαδικασία. Το έχετε καταλάβει από την αρχή. Παλιότερα ερχόσασταν εδώ, γινόταν μια κλήρωση. Πληρωνόταν 20 και παίρναμε 5 και παίζαμε το παιχνίδι. Ποια είναι η διαφορά? Παλιότερα λοιπόν πληρωνόταν 20, έπαιρνα 5, με βρίζουν 15. Τώρα είστε 200, παίρνω 5, με βρίζουν 195. Εντάξει. Δηλαδή, σημαντικό τώρα. Μεγάλωσε η δημοτικότητά μου σε βρίσιμο, αυτό είναι. Λοιπόν, ήδη έχουν αρχίσει εδώ και ψιθυρίζουν εμένα, γιατί δεν ανεβαίνεις επάνω, γιατί δεν κατεβαίνεις κάτω, παρά από το υπόγειο. Λοιπόν, θα τα βρούμε όμως εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι ήρθα εδώ επάνω για να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που δημιουργείται ένα μοναδικό κλίμα, το κλίμα του Μεγάλου Παζαριού, και το μόνο που μπορώ να κάνω, εκτός από το να λέω ευχαριστώ, είναι να υπογραμμίσω αυτή μου τη θέση με τα δώρα που θα δώσει σε λίγο ήδη. Θα ακούμε τι είναι τα δώρα των φίλων μας. 146.000 δραχμές μας είπε ο ήδη. Θέλω Γιάννη, όπως κατεβαίνω να και εσύ, για να παίξουμε μαζί, είναι δύσκολο να ανέβω εκεί πάνω. Κατεβαίνουμε, έρχεται ο Γιάννης. Ένα θερμό χειροκρότημα στο Γιάννη που φτάνει. Καλώς ο Γιάννης. Γιάννη, θα παίξουμε το παιχνίδι με τα χρυσά κιλά. Χρυσά κιλά τα οποία θα αποδειχθούν χρυσά και για σένα, αλλά και για έναν από τους δύο παίκτες που θα βγάλω σε λίγο, γιατί ένας από τους δύο θα πλησιάσει περισσότερο στο βάρος σου και αυτός θα κερδίσει 200.000 δραχμές. Όμως και εσύ θα κερδίσεις και θα είναι χρυσά τα κιλά, γιατί θα σε ζυγίσουμε. Για την ζυγαριά, την είδες. Θα σε ζυγίσουμε και όσα κιλά είσαι, θα πάρεις τα αντίστοιχα χιλιάρικα και θα παζαρέψουμε. Καθόμαστε εδώ για να πάρουμε παίκτες, συμπαίκτες και συμπαίκτριες. Έλα από εδώ, μπορείς. Ναι, να το ο Πέτρος Φιδάη, παρακαλώ πολύ, θερμό χειροκρότημα. Μπορεί να είναι έτσι λίγο επικίνδυνο αυτό το πήδι, ναι, το σάλτο ακριβώς όπως είπες, σε λίγο μπαίνουν σκάλες από παντού. Από παντού θα έρχονται παίκτες. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη συμμετοχή. Έχουμε και τη Λίζα. Να και η Λίζα. Να και ο Πέτρος, να και ο Γιάννης. Δίπλα στον Πέτρο, Λίζα. Πριν ζυγίσω λίγο έτσι, Λιζάκη, πριν ζυγίσω λοιπόν τον Γιάννη, εσείς θα μου πείτε τη δική σας εκτίμηση πόσο είναι το βάρος του. Ο Πέτρος, όποιος πλησιάζει και 200.000 δραχμές, ένας στους δύο κερδίζει. Ο Πέτρος λέει ότι ο Γιάννης είναι, ακούμε τη γνώμη σας. Πόσο πιστεύετε ότι είναι? 85, ακούω. 77, έλα, δεν σας ακούω. 90. Και η Λίζα λέει? 89. 89, πιστεύεις ότι είναι παρακάτω. Τώρα θα φανεί ποιος από τους δύο σας θα κερδίσει 200.000 δραχμές. Τι μου δίνεις το κέρδι? Για ζύγηση σε θέλω. Και ο Γιάννης πάει να ζυγηθεί. Έλα Γιάννη μου, σαν την Εμμανουέλα είσαι εκεί πάνω. Μισό λεπτό μην κουνιάσαι γιατί κινείται. Όχι έτσι, ακίνητος, τα πόδια όρθια. Μισό λεπτό. Είναι γύρω στα 87, οπότε κερδίζει η Λίζα 200.000 δραχμές. Μπράβο, λέει παιδιά καμερωτή, 87 κιλά, θα σου πω τώρα γιατί σημειώνω τώρα το βάρος σου. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πολύ και για το σάλτο και για τη συμμετοχή σου. Μπορείς να επιστρέψεις όχι με σάλτο, από τη σκάλα.
Ο Γιάννης λοιπόν 87, όταν πάνω από τα 85 σας δίνω 90, αν ήσουν 83, 80. Άρα λοιπόν έχεις 90.000 δραχμές. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.000 δραχμές ο Γιάννης. Το μικρόφωνο στη Λίζα, η οποία έχει αυτή τη στιγμή, βγάζω από τη δεξιά τσέπη, 200.000 δραχμές. 200.000 δραχμές, Λίζα, ή μήπως θέλεις το περιεχόμενο της κουρτίνας ένα. Και όταν λέμε κουρτίνα, εννοούμε κουρτίνα, δηλαδή είναι το μόνο που το λέω κουρτίνα, γίνεται κουρτίνα από τη δεξιά. Καλά λέω κουρτί και δεν ξέρω τι είναι. 200 ή την κουρτίνα. Την κουρτίνα. Την κουρτίνα. Παίρνω 200.000 δραχμές πίσω, να ανοίξει η κουρτίνα ένα. Ο περιπεράστας, ο κύριος Ζόλς. Το ευχαριστήθηκες, το χάρηκες, φοβερό. Αριστούργημα, αριστούργημα. Τι να κάνουμε, Λιζάκη. Είπαμε όταν λέμε κουρτίνα, είναι κουρτίνα, αλλά δεν ξέραμε το περιεχόμενο. Αυτό είναι το θέμα. Ο Γιάννης έχει 90.000 δραχμές και υπάρχει το κουτί Β και υπάρχει και το κουτί Γ. Και σε ρωτάω, 90 Β ή Γ. 90, το κουτί Β ή το Γ. Γάμα. Επιμονή. Βίτα. Βίτα. Όλοι λέγανε γάμα. Εσύ είπες βίτα, εγώ πήρα τις 90. Να ανοίξουμε το γάμα να δούμε τι κάνει. Έχασες ένα σερβίσιο Ιωνία. Ένα σερβίσιο φαγητού Ιωνία από γνήσια σκληρή πορσελάνη. Ιωνία, μια εταιρεία με παράδοση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ιωνία, ένα υπέροχο δώρο για πάντα. Από την Ιωνία ήταν δώρο 200.000 δραχμών. Κέρδισες, θα κέρδιζες αν είχες πάρει αυτό 200.000 δραχμές. Εσύ όμως πήρες το περιεχόμενο του κουτιού Β. Να ανοίξω το κουτί Β να δούμε τι κερδίζει ο Γιάννης. Έχεις κερδίσει ηλεκτρικές μικροσυσκευές Black & Decker. Ένα σκουπάκι, ένα ακμεσίδερο, μία καφετιέρα, μία φρυγαλιέρα, ένα μαχαίρι, ένα στήσι, ένα μίξερ, ένα σεσουάρ και μία σκούπα όλα από την Black & Decker. Για σένα δώρα 160.000 δραχμών. Μπράβο Γιάννη μου. Αυτό με 60.000 δραχμές. Ευθυμένος, Βλύζω την Αττικά, όμως πέρασε η σεζόν. Της Λίζας θα της δώσουμε λοιπόν από τη Φίδιο Ντίντο έναν εσεσεράκι. Να θυμάται πως έχασε τις 200.000 δραχμές και έπεσε σεζόν. Και εγώ σας ευχαριστώ και αν εσείς αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Θέλετε να ζήσετε το κλίμα του Μεγάλου Παζαριού, γράψτε μας τη διεύθυνση. Τα συνδρομική σειρίδα 3082, Αθήνα 102.10. Αυτό. Στο σούπερ μεγάλο παζάρι με την Άννα και με τον Γιάννη. Η Άννα μάλιστα έχει κέρδισει 250.000 δραχμές και ο Γιάννης 160.000 δραχμές. Και στο πρώτο μέρος του σούπερ μεγάλου παζαριού, ανάμεσα σε δύο χώρους, θα διεκδικεί σε εκείνον τον χώρο που έχει ένα δώρο 510.000 δραχμών. Ο ένας είναι κενός, δεν έχει ζόγκ, είναι κενός, και άλλος έχει 510.000 δραχμές. Και θα ξεκινήσω με την Άννα γιατί έχει προβάδισμα 250-160. Και θα τη ρωτήσω, Άννα, πού πιστεύεις ότι είναι εκείνος ο χώρος με το δώρο των 510.000 δραχμών. Είναι ο 2 ή είναι ο 3. Πες το συγγνώμη σας. Το 3. Το 3 είπε η Άννα, να ανοίξει λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Να ανοίξει και το 3 και το 2. Άννα, εκτός από τη συμμετοχή στο σούπερ μεγάλο παζάρι, έχεις κερδίσει οικιακές συσκευές από την Cooper's Boots. Μπράβο, μπράβο Άννα. Εντυπωσιόμενος φούρνος Cooper's Boots με καταλήφθη και 8 συστήματα λειτουργίας. Με βαγονάκι ταπιών που με το πάτημα ενός κουμπιού σύρεται αυτόματα προς τα έξω. Η μόνη με σύστημα OcoTherm για καθαρή ατμόσφαιρα. Εντυπωσιόμενες αιστείες Cooper's Boots με αιμαγέ πλατό και 4 αιστείες. 2 αυτόματες και 2 ταχύες. Και ακόμη, ένα υπεραυτόματο πλυντήριο ρούχων Cooper's Boots με κάδο και τύμπανο από ανοξύλωτο ατσάλι. Με χωρητικότητα 5 κιλών. Ειδικά προγράμματα για μάλινα και ευαίσθητα ρούχα. Αθόρυβο στη λειτουργία, χωρίς κραδασμούς στη διάρκεια του συστήματος. Και τέλος, ένα ρολόι. Από το Μεγάλο Παζάρι και την Cooper's Boots για σένα, Άννα, δώρα 510.000 δραχμών. Μπράβο, Ανούλα. Βεβαίως, υπογραμμίσω όμως την ευγένεια και την καλοσύνη που είχε ο Γιάννης, ο οποίος άκουσε, είδε όλα αυτά τα δώρα που παίρνει η Άννα και χειροκρότησε με τη δική του ένα θερμό χειροκρότημα. Το Γιάννη είναι γλυκύτατος και ευγενέστατος άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου, Γιάννη. Αποχωρίζουμε 160.000 δραχμές, αλλά με ένα καταπληκτικό χαμόγελο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείς λοιπόν να πηγαίνεις και να έρθουμε εδώ με την Άννα, η οποία ολοκλήρωσε, όχι δεν ολοκλήρωσε, τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα, αλλά θέλω να πω ότι έχει κερδίσει 760.000 δραχμές. Αυτό το άθροισμα ήθελα να κάνω. 760.000 δραχμές, ένα ικανό ποσό, το οποίο μπορεί να κάτσεις εδώ
Διότι παίζοντας στο σούπερ μεγάλο παζάρι, δεύτερο και τελευταίο μέρος, ρισκάρεις αυτές τις 760.000 δραχμές. Γιατί ρισκάρεις? Έχουμε 5 αριθμούς. 3 εκ των οποίων αντιστοιχούν σε ποσά 100.000 δραχμές. Υπάρχει ένας αριθμός που είναι ζόγκ, και εδώ είναι η ανία του ρίσκου. Εντάξει. Και τέλος υπάρχει ένας μαγικός αριθμός. Γιατί μαγικός? Γιατί αν πέσει σε αυτόν τον αριθμό, αντιστοιχεί στο αυτοκίνητο του μεγάλου παζαριού. Ποιο είναι αυτό? Σ' ακούμε ήδη. Είναι το Polo Coupé G40. Το χιλιάδων δραχμών. Καλή επιτυχία. 5.100.000 δραχμές. 5.100.000 δραχμές. Βεβαίως έχεις 760.000 δραχμές. Και έρχομαι να σε ρωτήσω, ρισκάρεις 760.000 δραχμές? Παίζεις το σούπερ μεγάλο παζάρι, ναι ή όχι? Φυσικά και παίζω. Φυσικά και παίζω. Ένα θερμότατο χειροκρότημα. Και βέβαια αυτή η πτώση φωτός ήρθε να υπογραμμίσει και το αγωνιώδες της ιστορίας, αλλά και την ανάγκη αυτό συγκέντρωση της δικιάς σου, αν και οι πέντε αριθμοί διέτσι απρόσωποι φαίνονται, εντάξει, την καλή σου τύχη, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να πω. Θα ήθελα να πω να επιλέξεις εκείνον τον αριθμό που να λάμψουν όλα εδώ και το Volkswagen να είναι δικό σου. Πριν πεις τον αριθμό, να βγάλω εγώ το χαρτί, να το κρατήσω εδώ σφιχτά κλειστά στο δίπλα σου και να έρθω να σου ρωτήσω ποιο πιστεύεις κατά τη γνώμη σου, ότι ποιος πιστεύεις κατά τη γνώμη σου ότι είναι ο μαγικός αριθμός. Δεν βοηθάει και το κοινό. Και ήρθε η στιγμή η Άννα να αποφασίσει για να μας πει με ποιον αριθμό πάει. Το 2. Κληρώνεις το 2 κατά τη γνώμη σου. 2. Να ανοίξω εγώ εδώ διακριτικά το χαρτάκι, να δω τι σημαίνει 2 και να κατευθύνω το παιχνίδι. Και 2 σημαίνει να ανοίξουμε το 1. Και το 1 μας δηλώνει 50.000 δραχμές. Ξεπερνάμε το 2 που έχεις επιλέξει και πάμε στο 4. Και το 4 μας δηλώνει 100.000 δραχμές. Να πάμε μετά από αυτό στο 5, όπου στο 5 βλέπουμε ότι έχει 100.000 δραχμές. 2 και 3 τι σημαίνει? Εκτός ότι... Ή τα μάξι. Ή? Η ζόγκ ή τα μάξι. Ναι. Η ζεις με χαρά, η ζεις με λύπη. Και αρχίζει εκείνη η μουσική που δηλώνει αντίστροφη μέτρηση. Καλωρίζει το αυτοκίνητο, όπα! Ναι, ναι, ναι! Να το! Άλλος πήρε τα μάτια, άλλος με φυλάει. Εγώ με την Άννα έπαιξα, ο Χρήστος με φυλάει. Γεια σου Χρήστο! Άντρας, αρμονιαστικός, αδερφός, άντρας. Να και ο τυχερός άντρας, Χρήστος, να και η Άννα. Ένα θερμό χειροκρότημα. Υπέστατο, είναι πραγματικότητα. Ναι, πραγματικά η Άννα κέρδισε το αυτοκίνητο του Volkswagen. Τα ακούμε ήδη, τι ακριβώς είναι. Άννα σου ανήκει, η Volkswagen, το νούμερο 1 στην Ευρώπη, παρουσιάζει νέο Polo Coupé G40, το ασυναγόνητο. 1300 κυβικά, 113 ύπη, 0-100 σε 8,5 δευτερόλεπτα, τελική 200 χιλιόμετρα. Ό,τι είναι γρήγορο σήμερα δεν είναι GTI, είναι G40 και είναι δικό σου. Το ασυναγόνητο, το πιο γρήγορο της Ευρώπης, μέχρι τα 1300 κυβικά. Δυναμικό, πανέμορφο και πολύ in. Με τη μοναδική ποιότητα κατασκευής και ασφάλειας Volkswagen. Polo Coupé με υπερσυνδυαστή G40. Τεχνολογία του 2001 από την Κοσμοκάρ ΑΕ. Από το μεγάλο παζάρι και το μεγάλο κανάλι για σένα. Δώρο 5.100.000 δραχμών. Όση ώρα ο Ίση περιέγραφε το αυτοκίνητο, ο Χρήστος μου λέγει είναι αλήθεια γιατί... Ναι, είναι αλήθεια, γιατί είμαστε στο μεγάλο παζάρι και πραγματικά ο Χρήστος και η Άννα είναι το πολύ τυχερό ζευγάρι το σημερινό. Ένα θερμό χειροκρότημα και να μην ξεχνιόμαστε να χαμογελάμε γιατί είναι μεταδοτικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Έλα μαζί μου ένα στο αυτοκίνητο και εσύ Χρήστο. Εσύ θα μπεις από εκεί, εσύ από πίσω. Από πίσω και μέλια, θα οδηγήσω εγώ τώρα. Βέβαια τώρα, τι.